Μια και σε εσάς. Λοιπόν, ό,τι επιθυμεί ο καθένας, καλύτερη χρονιά ευχόμαστε εμείς, τον καθένα ξεχωριστά. Ευχόμαστε πραγματικά να είναι πολύ καλύτερη αυτή η χρονιά. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από εμάς τους ίδιους, πόσο θα συμβάλλουμε στο να είναι κάτι καλύτερο. Σωστό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που εξαρτούνται από εμάς, από τις δικές μας αποφάσεις, από τις δικές μας πράξεις και ενέργειες. Σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Κυρία Σιζόπουλε, να ξεκινήσω πρώτα και να ρωτήσω αν έχουν σταλεί επιστολές χθες για την απώλεια ιδιότητας. Χθες έχει επιβεβαιωθεί ουσιαστικά ο αριθμός αυτών που ενδιαφέρει η απόφαση του πολιτικού γραφείου στην ουσία, που έχουν κατά παράβαση του καταστατικού προχωρήσει σε δημόσια στήριξη άλλων υποψηφίων πέραν από αυτών που το συνέδριο του κόμματος είχε αποφασίσει. Οι επιστολές είναι 7 στον αριθμό. 7. Οι επιστολές έχουν ήδη ετοιμαστεί και υπολογίζω ότι θα αποσταλούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όσους υπάρχουν, αλλά θα γίνει και προσωπική επίδοση. Είναι εντός των ημερών. Μάλιστα. Είναι και για τους 7, κύριε Σιζόπουλε, αυτός ο ένας χρόνος. Ναι, είναι η διάταξη του καταστατικού, τους αφορά όλους, γιατί όλοι αυτοί εμπίπτουν στη διάταξη του συγκεκριμένου άρθρου του καταστατικού. Mm-hmm. Και να ρωτήσω, στον ένα χρόνο μπορεί κάποιος να έρθει να σας πει, μα θέλω να εγγραφώ, και αν ναι, πώς γίνεται η εγγραφή αυτή? Θα πρέπει να πει ότι παίρνω πίσω τα πάντα, όσα είπα, όσα δεν είπα, δημόσια και μη? Εντάξει. Γίνεται με την ίδια διαδικασία, σαν να εγγράφεται για πρώτη φορά, από όταν όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τη στάση, από τη συμπεριφορά την οποία θα έχει κάποιος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εάν αντιλαμβάνεστε κάποιο άτομο συνεχίζει συστηματικά και δημόσια, είτε να κατηγορεί το κόμμα, είτε να προσπαθεί να πλήξει την αξιοπιστία του, ή ενδεχομένως να λειτουργεί με τρόπο ουσιαστικά αντικομματικό, αυτά όλα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη όταν θα υποβάλει ξανά την αίτηση επανεγγραφής, να αξιολογηθούν για να ληφθεί τελική απόφαση. Να. Αν λέει πράγματα τα οποία είναι αρνητικά προς το πρόσωπό σας και όχι προς το κόμμα, εσείς τι θα κάνετε? Ό,τι έκανα μέχρι σήμερα, που βλέπετε ότι παρόλο το γεγονός ότι έχω κάνει επανάληψη τέτοιες ανακοινώσεις και δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο και παντού, εγώ βλέπετε ότι δεν έχω αντιδράσει. Να. Ούτε θέλω να γίνεται οποιαδήποτε προσωποποίηση. Άλλο το κόμμα. Mm-hmm. Λοιπόν, χθες φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Ευσταθίου. Εξήγησε λοιπόν τους δύο λόγους που διαφωνεί με την πολιτική της ΕΔΕΚ, λέγοντας ότι το πρώτο είναι η ταύτιση, η απόλυτη προσήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη, απολογούμε. Είπε ότι είναι η ταύτιση, η απόλυτη προσήλωση στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Το δεύτερο που είπε είναι ότι για 9,5 χρόνια η ΕΔΕΚ κατηγορούσε και ήταν απέναντι στην πολιτική του Νίκου Αναστασιάδη για το Κυπριακό και για άλλους τομείς, είπε για τη διαφθορά, εκεί το πήγαινε, και ξαφνικά 6 μήνες πριν από τις εκλογές, έναν εκ των εμπνευστών της πολιτικής Αναστασιάδη στο Κυπριακό αποφάσισε η ΕΔΕΚ να το στηρίξει. Σχολιάστε μου. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά προφανώς είναι δικαιολογίες για να μπορέσει ακριβώς να δικαιολογήσει τη στάση και τη θέση την οποία έχει πάρει, γιατί τα πράγματα και τα κριτήρια είναι εντελώς διαφορετικά. Το πρώτο, το 1998, όταν η ΕΔΕΚ αποδεχόταν να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Γλάφου Κληρίδη, ο Γλάφος Κληρίδης ήταν εναντίον της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Το 2008, όταν η ΕΔΕΚ είχε αποφασίσει να συμμετάσχει στην κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια, ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας εναντίον της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας? Ή ακόμα και σε άλλες περιπτώσεις που υπήρξαν κάποιες συνεργασίες? Είναι προφανές ότι το 2015 που πάει, που ήταν για ζήτημα αρχής αυτό. Ε? Το 2015, ποιο είναι το 2015, δεν υπήρχε ρεκόρ το 2015. Το 2015, ναι, απλά με δική μου πρωτοβουλία, ναι, η Κεντρική Επιτροπή για το Συνέδριο του Κόμματος αποφάσισαν ότι η ΕΔΕΚ απορρίπτει την Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία και ως ερωματολογία. Ναι, από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι στην συνεργασία με διάφορα κόμματα ή με διάφορες προσωπικότητες δεν μπορείς να έχεις την απέτηση ότι το σύνολο των δικών σου θέσεων πρέπει να γίνουν αποδεκτές, όπως δεν αποδέχεσαι για εσύ το σύνολο των θέσεων των υπολείπων να τις κάνεις εσύ αποδεκτές. Εξαρτάται από τις προτεραιότητες όμως που θέτει κάποιο κόμμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν η προτεραιότητα είναι το Κυπριακό και πώς θα λύσω το θέμα της πατρίδας μου, υπάρχει εισβολή και κατοχή, και εγώ δεν αποδέχομαι τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, πολύ πιο δύσκολα θα πάω να στηρίξω έναν υποψήφιο ο οποίος είναι υπέρ της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λύση και δεν θέλω καν να λέω το ΔΔΟ. Ε?
Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και είναι ανεπαφές με όλους τους υποψήφιους και για να καταλήξει το έκτακτο συνέδριο του κόμματος στον Νίκο τον Χριστοδουλίδη, στην ουσία έχει γίνει αποδεκτό από την πλευρά του να υιοθετήσει τέσσερις ουσιαστικές για μας προτάσεις που αφορούν το Κυπριακό. Που είναι η πλήρης κατάργηση των εγγύσεων πριν από την εφαρμογή της όποιας αποφασισμένης λύσης. Το δεύτερο, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα πριν από την εφαρμογή της λύσης. Το ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ολόκληρη την Κυπριακή επικρατεία χωρίς μόνιμες παρεκκλήσεις. Και ότι θα κατοχυρωθούν τέσσερις βασικές ελευθερίες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους νόμιμους κατοίκους. Δηλαδή ελευθερία διακίνησης, εγκατάστασης, απόκτησης περιουσίας και εργασίας. Στη βάση λοιπόν αυτών των συγκλήσεων είναι που λήφθηκε η απόφαση. Και εδώ ναι, το θέμα είναι ότι ο κ. Χριστοδουλίδης λέει ότι δεν είναι ότι κάτσατε μαζί και συζητήσατε πράγματα. Στείλατε τις θέσεις σας, όχι μόνο όχι, εσείς, όχι, όχι, όλα όχι, τα όχι, κόμματα. Όχι. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου αν ισχύει κάτι άλλο. Εδώ έγιναν συζητήσεις, έγιναν συναντήσεις και μάλιστα ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης για αυτά έχει δεσμευτεί δημόσια και με δηλώσεις της οποίας είχαμε δει, αλλά και κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ τον περασμένο Οκτώβριο. Mm-hmm. Δεν ήταν απλά τις έστειλα και έγινε αποδεκτές. Ήταν μετά από συζητήσεις. Και εδώ ακριβώς τίθεται ένα ζήτημα. Τι θέλεις, αφού δεν συμφωνεί κανένας από τις θέσεις σου, μένεις μόνος σου και στο περιθώριο, ή προσπαθείς μέσα από τη διαμόρφωση κάποιων συνεργασιών να συμβάλλεις στο να διαμορφώσεις ουσιαστικά ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο να βρίσκεται περισσότερο κοντά στις δικές σου τις θέσεις και ενδεχομένως επικοδομητικά να συμβάλλεις μέσα από τη συμμετοχή σου ή στο να αποτρέψεις ενδεχομένως προτάσεις στο μέλλον που μπορεί να γίνουν αποδεκτές και οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες ή να είναι αρνητικές για την υπόθεσή σου. Εδώ ακριβώς είναι που θα πρέπει να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις να κάνεις. Ή θέσαι μόνος σου για απομονωμένος και να βαδίζεις μόνος σου, απλά και μόνο για να λες ότι οι θέσεις μου είναι αυτές, ή θα πρέπει να βοηθήσεις τον τόπο σου, την πατρίδα σου, μέσα από τη συμμετοχή σου, ή στο να διαμορφωθούν αυτές οι συνθήκες που εσύ θα ήθελες όσο το δυνατόν καλύτερα για σένα. Και αν τις ακούσει βεβαίως, έτσι, γιατί ο πρόεδρος αποφασίζει. Ναι, όταν είσαι. Εντάξει, εδώ είναι και το Εθνικό Συμβούλιο στο θέμα του Κυπριακού. Αλλά όταν είσαι εκτός, δεν έχεις καμία πιθανότητα επηρεασμού. Και πάλι όμως, αν τις ακούσει. Εντός, από ναι, το όταν είσαι εντός όμως, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, γιατί έχεις μέσα από μια επικοδομητική συνέργεια, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μπορείς να βοηθήσεις και να συμβάλλεις ή στο να διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και ο ρόλος μας. Κύριε η συμμετοχή Ζωβλέ. Μας δεν σημαίνει ότι εμείς αποδεχόμαστε τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ούτε πρόκειται να επιστρέψουμε σε προτάσεις που υιοθετήθηκαν προηγουμένως στο σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Δεν εγκαταλείπουμε τη θέση μας. Δεν από αλλάζει όμως η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ως όρος. Από εκεί και πέρα όμως τίθεται ένα ζήτημα. Ο κύριος Ευσταθίου, αφού ήθελε να παραμείνουμε σταθεροί σε αυτή τη γραμμή, γιατί δεν προσήρθε στα όργανα του κόμματος να θέσει τις θέσεις του, τις απόψεις του ενώπιον των μελών και να αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος όπως έγινε? Γιατί προτίμησε από την αρχή και δημόσια να πάρει θέση προτού ακόμα τοποθετηθούν τα όργανα του κόμματος? Και είναι πολύ καλά γνωστό ότι η ΕΔΕΚ πήρε αυτή την απόφαση στις 13 Ιουλίου μέσα από ένα δημοκρατικό και διαφανές συνέδριο, χωρίς η ηγεσία του κόμματος μέχρι εκείνη τη στιγμή να προχωρήσει και να εκδηλώσει οποιαδήποτε ενδεχομένως πρόθεση υποστήριξης οποιοδήποτε υποψηφίου. Είχε χαρακτηρίσει ένα συνέδριο παροδία, ένα συνέδριο, πώς το είπε χθες, που έφερε απαξίωση και καταστροφή. Αυτές ήταν τα δύο τα χαρακτηρισμοί που είπε. Αλλά μιας και είστε σε αυτό, θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή χθες τον ρώτησα και μου απάντησε. Είναι για 1-1,5 Υπουργείο και κάποιους διορισμούς για κάποιους επιτρόπους, κάποια μέλη συμβουλίων, λέει, που εσείς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να στηρίξετε τον κύριο Χριστοδουλίδη. Σε αυτό τι απαντάτε? Δεν έχουμε συζητήσει ούτε για Υπουργείο ούτε για υπηρεσίες και το θέμα δεν είναι τα Υπουργεία. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και είπα ότι αυτά όλα είναι δικαιολογίες για να δικαιολογήσουν μια αντικομματική στάση και μια αντικομματική συμπεριφορά. Mm-hmm. Και όσον αφορά το συνέδριο παροδία που επικαλείται, αυτό θα μπορούσε να το πει ένα απλό μέλος ή ένας απλός πολίτης. Το να το λέει ένας συγκεκριμένος ή ένας έγκριτος νομικός, αντιλαμβάνεστε ότι κρύβει σκοπιμότητες. Mm-hmm. Και να το ξεκαθαρίσω αυτό το ζήτημα. Το συνέδριο αυτό δεν έγινε επανασύγκληση όπως κάποιοι ήθελαν για τους δικούς τους λόγους.
Απλά ορίστηκε ξανά η ημερομηνία πραγματοποίησης του, δεδομένου ακριβώς ότι είχε να ανασταλεί από δικαστική απόφαση η πραγματοποίησή του τον Οκτώβριο του 2021. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, όταν έκλεισαν οι δικαστικές διαδικασίες και θα έπρεπε μέχρι και τις 6 Μαΐου του 2022 να ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία για να είναι νομότυπη, ναι, γι' αυτόν ακριβώς εορίστηκε μέσα στα χρονικά περιθώρια που υπήρχαν η πραγματοποίηση του συνεδρίου. Και αν ήταν παροδία, ας κάνουν κάποιοι μια σύγκριση πόσοι συμμετείχαν στο συνέδριο αυτό σε σχέση με παλιότερα συνεδρία. Ας κάνουν μια σύγκριση πόσοι ψήφισαν στις επαρχιακές συνδιασκέψεις που αμφισβητήθηκαν σε σχέση με το 2014. Ας καταμετρήσουν πώς ήταν αυτοί που παρευρέθηκαν στην Παγκύπρια συνδιάσκεψη στις 22 Μαρτίου στα Λεύκαρα για να συζητήσουν τις προεδρικές εκλογές και πώς είναι δυνατόν να παρευρίσκονται για να ψηφίζουν 527 από τους 600 συνέδρους στις 13 του Ιούλη. Αυτά όλα είναι οι δικαιολογίες. Και είναι γνωστές οι δικαιολογίες και είναι γνωστοί και οι λόγοι γιατί τα κάνουν. Ο κύριος Ευσταθίου κατέχει μια βουλευτική έδρα, την οποία είναι ως υποψήφιος της ΕΔΕΚ, είναι βουλευτής της ΕΔΕΚ. Τώρα τι είναι ο κύριος Ευσταθίου? Από τη στιγμή που χάνει την ιδιότητα του μέλους, πάβει να είναι βουλευτής της ΕΔΕΚ. Τι είναι, βουλευτής διεγγεγραμμένος, έτσι να λέγεται? Όπως θέλει, ας λέγεται. Θα διεκδικήσετε την έδρα πίσω, την βουλευτική? Όχι, εγώ δεν θα διεκδικήσω τίποτε. Αν υπήρχε ένα αξιοπρέπεια από τους ίδιους, γιατί δεν εκλέγηκαν ως ανεξαρτήτη υποψήφοι, εκλέγηκαν από τους ψήφους της ΕΔΕΚ, από τους ψηφοφόρους της ΕΔΕΚ, θα έπρεπε να την είχαν παραδώσει. Mm-hmm. Και για να μην φτάσω στο σημείο να του παραδώσω, έπρεπε να υπάρχει ένας περισσότερος και μεγαλύτερος σεβασμός απέναντι σε αυτό το κόμμα που τους τίμησε και απέναντι σε αυτούς τους ψηφοφόρους που τους ψήφισαν. Αλλά φαίνεται ότι τα προσωπικά συμφέροντα στις περισσότερες περιπτώσεις. Τι προσωπικό συμφέρον μπορεί να υπάρχει, δηλαδή? Γιατί μπορεί να λένε το ίδιο και για εσάς, για παράδειγμα. Μπορεί να το λένε και ας το αποδείξω. Mm-hmm. Εσείς πώς το αποδεικνύετε αυτό που λέτε? Εγώ πολλές φορές έτυχε να διαφωνήσω, ακόμα και επί εποχής Βάσου Λυσσαρίδη, σε αποφάσεις του κόμματος. Όμως προκαλώ με την καλή εννοία τον οποιονδήποτε να μου πει πότε με άκουσε να αναφερθώ εναντίον θέσης την οποία υιοθέτησαν τα κόμματα του κόμματος και την προέβαλαν. Έστω και μία φορά. Mm-hmm. Και να σας πω ότι και επί Βάσου Λυσσαρίδη, και τον εγνώρισε ο ίδιος ο αείμνηστος ο Βάσος Λυσσαρίδης, ότι ήμουν έναν από τα στελέχη που είχα ασκήσει πολλές φορές κριτική για αποφάσεις του κόμματος εντός των συλλογικών οργάνων. Όμως ποτέ δεν βγήκα δημόσια να τις ανακοινώσω. Και πάντοτε, ανεξάρτητα αν συμφωνούσα ή διαφωνούσα, ήμουν εκεί στρατευμένος και υποστήριζα και προωθούσα αυτές τις προτάσεις προς την υλοποίησή τους. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Ναι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι, ναι, γιατί βάλαμε περιορισμό στις θητείες. Άρα δεν μπορούν να είναι παόριστον βουλευτές. Κάποιοι ενδεχομένως οι φιλοδοξίες του να ήταν εντελώς διαφορετικές. Να γίνουν πρόεδροι της ΕΔΕΚ. Δεν τα κατόρθωσαν να γίνουν πρόεδροι της ΕΔΕΚ. Γιατί δεν έβαλαν υποψηφιότητα να τη διεκδικήσουν, ή ενδεχομένως άλλα αξιώματα? Ήταν δικαίωμα τους να το πράξουν. Γιατί δεν το έπραξαν? Mm-hmm. Ο κ. Ευσταθίου λέει ότι δεν αναγνωρίζει τον πρόεδρο του κόμματος. Γιατί δεν τον αναγνωρίζει τον πρόεδρο του κόμματος? Ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγηκε προτού ουσιαστικά να γίνουν οι προσφυγές στα δικαστήρια. Γιατί απεσύρθη ο ανθυποψήφιος του. Και εκλέχτηκε χωρίς ανθυποψήφιο. Και χωρίς ψήφων των μελών ενός Μητρώ που λένε ότι είναι παραποιημένο. Που αντίθετα το δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι το Μητρώ του κόμματος δεν είναι παραποιημένο. Παραποιημένο ήταν το Μητρώ που κάποιοι επικαλούνταν ότι κρατούσα. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ζητήματα σημαντικά. Επειδή μου στέλνει πάρα πολλά μηνύματα και ο κόσμος. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο όλα αυτά. Ναι, όχι. Να την ουσία. Την λέει ο κόσμος εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω για την ουσία που ρωτάει ο κόσμος τουλάχιστον. Γιατί όντως έχετε δίκιο. Ο κόσμος θέλει να καταλάβει ποιες είναι οι κοινές πολιτικές σας με τον υποψήφιο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ποια είναι τα πολιτικά κοινά που έχετε και τον υποστηρίζετε? Έχω πάρα πολλούς τηλεθεατές που ρωτάνε το ίδιο. Τα κοινά είναι συγκεκριμένα. Mm-hmm. Τέσσερις βασικές θέσεις, τις οποίες ουσιαστικά έχει υιοθετήσει για το Κυπριακό, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι θέσεις. Mm-hmm. Συν, εάν κάποιος πάρει το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα του κ. Χριστοδουλίδη για θέματα εσωτερικής πολιτικής και διακυβέρνησης, θα διαπιστώσει ότι σε ένα ποσοστό περίπου πέραν του 70% από τις θέσεις της ΕΔΕΚ είναι ήδη υιοθετημένες και ενταγμένες σε αυτό το πρόγραμμα. Φυσικά αυτές τις θέσεις δεν σημαίνει ότι μόνο οι δέκτες τις υιοθετεί. Έχει πάρα πολλές από τις θέσεις που τις υιοθετεί και το ΔΥΚΟ, που τις υιοθετεί και ο κ. Στρατουλίδης, που τις υιοθετεί διάφοροι. Mm-hmm. Αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχει και στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης μια πάρα πολύ μεγάλη σύγκριση. Από εκεί και πέρα, αυτό που απομένει είναι
να δώσουμε τη μάχη να εκλεγεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης πρόεδρος της Δημοκρατίας mm-hmm. και όλοι μαζί, επικοδομητικά, θετικά και κυρίως μέσα από ένα πνεύμα επικοδομητικής συνεργασίας, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπορέσουμε αυτή την πολιτική να την εφαρμόσουμε προς όφελος των πολιτών. Mm-hmm. Και επειδή κάποιοι διατείνονται, μα πώς θα την εφαρμόσετε, είστε ένας αχταρμάς, είστε σε διάφορα κόμματα. Κοινοπραξία, αχταρμάς, ναι, ναι. Λίγο απ' όλα. Ναι. Έχουν λεχθεί πολλά. Ναι, απαντήστε, ναι, σας παρακαλώ. Αυτό ακριβώς είναι η ανησυχία κάποιων. Και θα φέρω δύο παραδείγματα. Παρακαλώ. Το πρώτο. Μία από τις καλύτερες διακυβερνήσεις, αν όχι η καλύτερη της τελευταίας 25 ετίας, ήταν η διακυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου. Πόσα κόμματα συμμετείχαμε τότε? Τέσσερα. Τέσσερα κόμματα Μάλιστα. συμμετείχαμε στη διακυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου. Το δεύτερο, η πολυφωνία τις περισσότερες φορές, αν αξιοποιηθεί σωστά, δημοκρατικά και νούσιμα, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ναι, 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 καλά κάνεις. Βοηθά στο να διαμορφώσουμε καλύτερες προτάσεις προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρά να είναι εις και μόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Εμείς βλέπουμε στο μέλλον. Εμείς προχωρούμε. Την επόμενη φορά εδώ στο στούντιο, κύριε Σιζόπουλε, να σας βλέπω και από κοντά όταν θα έρθετε Λευκοσία. Θα χαρώ πάρα πολύ, να είστε καλά, Κατερίνα, ευχαριστώ. Να είμαι εκεί. Ευχαριστώ. Εμείς όμως ως ΕΔΕΚ προχωρούμε με όλα αυτά τα εμπόδια και γνωρίζουμε γιατί τα δημιουργούν. Μάλιστα. Απλά κλείνω με αυτό. Κάποιοι να μην υποτιμούν ούτε την υπομονή μας, ούτε την μετριοπάθειά μας, ούτε τη σιωπή μας. Να είστε καλά. Όταν καλημέρα. Θα μιλήσουμε, δεν θα τους αρέσει. Ευχαριστώ πάρα καλημέρα, πολύ. Καλημέρα.